Στα μέσα Οκτωβρίου ξεκινάει η εμβολιαστική περίοδος για τη γρίπη έπειτα από την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει από τις ευπαθείς ομάδες και αναμένεται να αρχίσει από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση του αντιγρυπικού εμβολίου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Ιωαννίνων, Δημήτρης Μήτρικας, αναφέρθηκε μιλώντας στο ITV στις οδηγίες που έχουν λάβει, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται διαγνωστικό τεστ για COVID-19 για να κάνει κάποιος το εμβόλιο. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πέραν του εμβολίου χρειάζεται αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από όλους, όπως είναι η χρήση της μάσκας, το πλύσιμο των χεριών, η κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, η αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη, τα μάτια, η αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα ή η αποφυγή του συγχρονισμού. Αναφερόμενος στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, υπογράμμισε ότι ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός πρέπει και εφαρμόζεται συστηματικά και κατά προτεραιότητα σε άτομα, ενήλικες και παιδιά που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την απόφαση και την οδηγία του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτές τις ομάδες ανήκουν μεταξύ άλλων άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, παιδιά 6 μηνών και άνω και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από επιβαρυτικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα, έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κοίησης, λεχοίδες και θυλάζουσες, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια ή που έχουν ρευματοειδή αθρίτιδα και άλλα νοσήματα, άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 ετών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης, κλειστοί πληθυσμοί όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές, εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, άστεγοι αλλά και κτηνίατοι, πτηνοτρόφοι, χειροτρόφοι, εκτροφείς, φαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χειρούς. Ισχύει. Φέτος παραλάβαμε 25% παραπάνω εμβόλια από πέρσι. Είναι αρκετά για να εμβολιαστούν όλες οι ευπαθείς ομάδες, το βασικότερο που θέλουμε να κάνουμε, και ό,τι περισσέψει από αυτά θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, δεν χρειάζεται να κάνουν και οι υπόλοιποι, άμα κάνουν όλες οι ευπαθείς ομάδες, δημιουργείται μία άμυνα στον πληθυσμό, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βγήκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο για τον COVID. Έγινε μία πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Θεώρησαν στην αρχή ότι αν δεν έχει γίνει τεστ COVID, δεν μπορείς να κάνεις το εμβόλιο της γρίπης. Δεν είναι σωστό. Έχει παρεξηγηθεί λιγάκι η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση έλεγε ότι εάν έχουμε συμπτώματα COVID, καλό είναι να μην γίνει το εμβόλιο της γρίπης. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή να σας εξηγήσω, κάθε χρόνο μας έρχεται μια οδηγία από το Υπουργείο για το ποιος πρέπει να κάνει το εμβόλιο και ποιος όχι. Πάντα, κάθε χρόνο, λέει ότι αν δεν είσαι υγιής, δεν είσαι συμπτωματικός, δεν είσαι υγιής, δεν μπορείς να κάνεις το εμβόλιο. Δηλαδή, αν έχουμε συμπτώματα ενός απλού κρυολογήματος, θα πρέπει να περάσουν τα συμπτώματα για να γίνει το εμβόλιο της γρίπης. Οπότε, κάθε χρονιά θα πρέπει να είμαστε 100% υγιείς. Επειδή τα συμπτώματα του COVID μοιάζουν πάρα πολύ με όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα και δεν μπορεί να γίνει τεστ σε όλους και ο διαχωρισμός, γιατί δεν γνωρίζουμε τα λοιπά, καλό είναι να αφήσουμε να περάσουν τα συμπτώματα και αν τυχόν βλέπουμε ότι δεν περνάνε τα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να επισκεφτούν πάλι τον γιατρό τους, όπου ο γιατρός θα κρίνει αν πρέπει να κάνουν τεστ COVID ή όχι για να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα εμβόλια, έχει ξεκινήσει η συνταγογράφηση, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει. Και οι ευπαθείς ομάδες είναι οι πρώτες ομάδες που πρέπει οπωσδήποτε να θωρακιστούν. Μεταξύ αυτών και κάποιες ομάδες επαγγελματιών, όπως επαγγελματίες υγείας, όπως διάφοροι άνθρωποι που διακινούνται σε πολλούς χώρους. Είναι κοινή οδηγία κάθε χρόνο από το Υπουργείο. Εμβολιάζονται όλες οι ομάδες που δουλεύουν σε υγειονομικούς χώρους και τα σώματα ασφαλείας. Αυτοί είναι οι βασικοί που εμβολιάζονται και ύστερα όλοι οι υπόλοιποι. Εννοείται οι ασθενείς υψηλού κινδύνου και μετά όλοι οι υπόλοιποι.